νέας δημοκρατίας. Το κίνημα αλλαγής δεν θα συμμετέχει σε καμία κυβέρνηση που θα συνεχίσει τις αδιέξοδες πολιτικές, πρόσθεσε ζητώντας την τρίτη εντολή για να καταθέσει πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης, ώστε όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Για να συζητήσουμε λοιπόν τα του συνεδρίου του ΚΙΝΑΛ με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Μιράλη. Καλώς ήρθατε, κύριε Μιράλη. Καλώς σας βρήκα. Καταρχάς σας συγχαρούμε γιατί εκλεγήκατε και στην Κεντρική Επιτροπή. Βάλτε του ΠΑΣΟΚ εκεί, του ΠΑΣΟΚ, όχι του ΚΙΝΑΛ, γιατί θα παρεξηγηθεί ο κύριο Μιράλη. Δεν παρεξηγούμε. Όχι, αλλά γραμματέας του ΚΙΝΑΛ στην Αχαΐα είναι ο Γιώργος Αθανασόπουλος. Σωστά. Βάλτε λοιπόν, ΠΑΣΟΚ. Μην μπερδεύουμε ρόλους. Ναι. Να φαίνεται γιατί είναι το ορθόδοξο, καταλάβατε, όχι τίποτα άλλο. Δεκτό. Του ΠΑΣΟΚ. Ευκαιρία με την. Κοιτάξτε πώς αλλάζει η εικόνα τώρα. Ναι. Έφυγε το κοινό, πήγε το ΠΑΣΟΚ, φώτισε η εικόνα. Ευκαιρία και με την ημέρα να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον πρωθυπουργό της χώρας μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Είναι νομίζω η τιμητική του σήμερα. Τι είναι, Πινόκιο? Μπορεί να βγει να παγγείλει ό,τι θέλει σήμερα. Τώρα να ανακοινώσει, τώρα να ανακοινώσει ξανά τώρα το κατώτατο μισθό, τα πάντα. Καλά, θα σας πούνε ότι όλοι οι πολιτικοί τα ίδια λένε. Εντάξει, νομίζω ότι αυτός παίρνει το τέτοιο, παίρνει το βραβείο. Να σας πω όμως εγώ κάτι, γιατί το άκουσα πριν να το λέει ο κύριος Παπαθεοδόρου. Δεν θέλουμε, λέει, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ πλέον στην εξουσία, δεν θέλουμε και την παλινόρθωση της δεξιάς. Αλλά θέλουμε την τρίτη εντολή. Θα την πάρετε την τρίτη εντολή και θα την κάνετε τι, κύριε Μιράλη? Λοιπόν, με ποιον θα συνεργαστείτε, δηλαδή, να καταλάβω, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Καλώς εγώ των πραγμάτων, όποτε και αν γίνουν οι εθνικές εκλογές, ο στόχος ο δικός μας ως κίνημα αλλαγής είναι να έχουμε την τρίτη θέση. Όσο μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται. Γιατί όσο μεγαλύτερο ποσοστό έχουμε, θα μπορούμε ουσιαστικά να επιβάλλουμε το πρόγραμμα Ελλάδα. Το συνέδριό μας, το πολιτικό μήνυμα το οποίο μας ένοιαζε περισσότερο από όλα, εμάς τους συνέδρους και την Κεντρική Επιτροπή, είναι το εξής. Ότι αποσαφηνίζουμε πλέον ότι δεν πρόκειται να γίνουμε πατερίτσα κανενός από τους δύο που διεκδικούν αυτή τη στιγμή την πρώτη θέση. Ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούμε να συνεργαστούμε, το έχουμε δείξει αυτό, μόνο με βάση προγραμματική συμφωνία. Έχουμε το πρόγραμμα Ελλάδα. Και με το ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια, έχουμε το πρόγραμμα Ελλάδα. Και με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω έχουμε το πρόγραμμα Ελλάδα. Ναι. Έχουμε τις προτάσεις μας, τις θέσεις μας για τα πάντα. Εάν κάποιος υιοθετήσει το πρόγραμμά μας, τότε δεν μπορούμε να μπούμε όχι σε συνεργασία. Δηλαδή, ας πούμε, αν για παράδειγμα ο Μητσοτάκης είναι πρώτος η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχει αυτοδυναμία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με εσάς κάνετε κυβέρνηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται το πρόγραμμα Ελλάδα. Θα πάτε? Να σας πω κάτι. Με βάση το σημερινό εκλογικό σύστημα αυτό είναι αδύνατο. Και επειδή έχουμε μάθει να τοποθετούμαστε με βάση τα πιθανά σενάρια. Γιατί? Σενάριο. Σενάριο κυβέρνησης χωρίς το πρώτο κόμμα, όταν υπάρχει το μπόνους των 50 βουλευτών, δεν υφίσταται. Με πεντακομματική ειδικά βούλη, δεν υφίσταται αυτό το σενάριο. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η διαδικασία έχει ως εξής. Άρα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, κύριε Μίραλη, το πιθανότερο σενάριο είναι να συνεργαστείτε εφόσον συμφωνήσετε με το πρόγραμμα Ελλάδα. Δεν θα υπάρξει πάλι όρθωση τη δεξιά τότε. Να το καταλάβω δηλαδή. Πώς γίνεται? Δεν θα πάτε πάλι στο 5% ή στο 4%. Λοιπόν, αν με ρωτήσετε την προσωπική μου άποψη είναι ότι. Την προσωπική σας ζητάω. Λοιπόν, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να συνεργαστούμε και να υπάρχει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία για κανέναν μα κανέναν λόγο. Ναι. Αυτό το οποίο βγαίνει ως μήνυμα από το συνέδριό μας είναι το εξής. Ότι λέμε στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως την παλινόρθωση της δεξιάς. Αυτό έρχεται με μόνο μία λύση. Με την ενδυνάμωση του κινήματος αλλαγής. Εμείς μπορούμε να είμαστε. Μπορούμε να είμαστε. Δεν αποκλίνουν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος? Η του Βενιζέλου. Νομίζω ότι το πολιτικό μήνυμα το οποίο βγήκε από το συνέδριο με μία φωνή, με μία φωνή από όλους μας είναι αυτό. Το οποίο ακούσατε και το αναφέρετε κι εσείς στο ρεπορτάζ σας. Δεν ήταν ομόφωνο αυτό όμως. Όχι, όχι. Επιτρέψτε μου να πω ότι. Κατά καιρούς. Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Αφού το αγαπάει τον Κυριάκο. Αυτό το συνέδριο. Πάνω απ' όλα ήταν για όλους μας μια διαδικασία ομογενοποίησης του πολιτικού μηνύματος για την επόμενη μέρα, συσπήρωσης, εκλογής οργάνων έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση από κανέναν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για το χώρο μας θα είναι εκλεγμένοι από εμάς τους ίδιους, έτσι ώστε να τελειώσει η μουρμούρα, η εσωτερική και η εσωστρέφεια, να υπάρχει ομογενοποίηση του πολιτικού μηνύματος, να μην υπάρχει διγλωσία, διαφορετικές απόψεις, έτσι ώστε ο κόσμος να αγκαλιάσει το εγχείρημά μας. Μόνο έτσι θεωρούμε ότι θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Αυτά διασφαλίσαμε στο συνέδριό μας. Αυτό κλίμα... που διασφαλίσατε είναι ότι πλέον είναι μια κεντρική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Υπάρχουν και από το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, υπάρχουν και από τη Δημάρο. Όταν λένε, γιατί το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών τι είναι? ΠΑΣΟΚ δεν είναι.
Εντάξει, επιτρέψτε. Είναι ο γιος του ιδρυτή. Σαφώς. Και όχι μόνο, μα ο κύριος Μαργαρίτης, ο κύριος Μπουλμπασάκος που εκλεγήκαν στην Κεντρική Επιτροπή προέρχονται από τη Δημάρ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το παν ήταν, όπως σας είπα, να. Εδώ στην Αχαϊαντία, γενικά θα μου το πείτε μετά. Να υπάρχει μία φωνή και να εκπροσωπηθούν όλες οι συνιστώσεις μέσα στο κίνημα αλλαγής, αλλά σεβόμενοι όλοι και την επικεφαλής, σεβόμενοι τα όργανα και όλους μας, την πλειοψηφία. Ποιος πάντα. Ποιος νίκησε στην Αχαϊα, ο Βενιζέλος ή ο Παπανδρέου? Από ποια άποψη το λέτε? Από δεν μπορώ να πω. Από εκλογής μελών στην Κεντρική Επιτροπή. Εντάξει, νομίζω ότι. Τρεις βγήκατε. Νομίζω ότι δεν υφίσταται αυτό ως κατανομή. Έχετε εκλεγεί από την Αχαϊα εσείς. Η Αγγέλα η Τριανταφύλου. Και ο Λάμπρος ο Ανδριανός. Λάμπρος Ανδριανός. Ναι, ο Ανδριανός. Με τον Λάμπρο τον Ανδριανό είμαστε και μαζί στο Οικονομικό Επιμελητήριο, εκλεγμένοι και στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Εγώ και ο Λάμπρος ήμασταν με την πρόεδρο τη Φόφη Γεννηματά. Η Αγγέλα η Τριανταφύλου είναι σε αυτό. Ναι, και στις τελευταίες εκλογές στήριζε τον Νίκο τον Ραδουράκη. Άρα 2-1. Εντάξει, ναι, κάναμε την ανατροπή στο τέλος. Δεν υφίσταται, δεν το βλέπουμε έτσι. Γιατί και η Αγγέλα Τριανταφύλου, παραδείγματος χάρη, που στήριξε τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, δηλαδή τι παραμύθι, θα στήριξει με όλες τις δυνάμεις τώρα το εγχείρημα. Εντάξει, υπήρχε νομίζω μια αναφορά από όλες τις περιοχές, από όλους τους νομούς, από όλες τις. Αλλά άλλον υποψηφίο μπορεί να στηρίξει η κυρία Τριανταφύλου στις περιφερειακές εκλογές, άλλο να στηρίξετε εσείς. Άλλο να λέει το κοινάλ. Πού είναι η ομογενοποίηση? Η Τριανταφύλου στηρίζει Σπηλιόπουλο για παράδειγμα. Πού είναι η ομογενοποίηση? Ενώ βγαίνει ο Παθαδόρου και λέει το κοινάλ ψηφίζει, στηρίζει Κατσιφάρα, λέω. Λοιπόν, το κίνημα αλλαγής ομόφωνα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τον Αποστόλη τον Κατσιφάρα. Ωραία. Άρα, προσωπικές. Άρα λοιπόν η Τριανταφύλου κάνει λάθος, κάνει φάουλ. Όποιος είναι στέλεχος του κινήματος αλλαγής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και μέλος των οργάνων, δεν νοείται να κάνει πράγματα διαφορετικά από ό,τι λέει το κόμμα μας. Νομίζω ότι αυτό. Δεν εξελέγει η κυρία Τριανταφύλου. Εξελέγει. Δεν στηρίζει πλέον. Η κυρία Αγγέλα Τριανταφύλου οφείλει μετά την εκλογή τη να σεβαστεί την απόφαση του χώρου μας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και αν δεν τη σεβαστεί, αφού βγαίνει και λέει ζήτω ο Κώστας. Εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσει την άποψή τη τώρα από εδώ και πέρα. Καλά, αυτό είναι και θέμα οργάνων από εκεί πέρα. Για το κίνημα αλλαγής η μεγάλη μάχη δίνεται το 26 Μαΐου για τις ευρωεκλογές. Και εκεί ενωμένοι θα δώσουμε τον αγώνα σε όλα τα εκεί επίπεδα. Εκεί έχετε βάλει στόχο εκλογικό, κύριε Μύραλη. Ναι, είναι όχι απλά η τρίτη θέση και με πολύ μικρή διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο στόχος μας και θα σας πω πού το βασίζουμε αυτό. Στις εθνικές εκλογές πάντα τίθεται το δίλημα το ποιος θα κυβερνήσει. Στις ευρωεκλογές δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Εκλέγουμε τους εκπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι στις ευρωεκλογές είναι πολύ πιο χαλαρή η ψήφος. Καταδικάζεται πιο εύκολα το κόμμα το οποίο κυβερνά. Και με βάση το γεγονός ότι το κίνημα αλλαγής έχει υποψηφίους πολύ δυνατούς συντρόφους και τους δύο νυν ευρωβουλευτές, αλλά και τον Νίκο τον Παπανδρέου και τον πρώην δήμαρχο Αθηνών, τον Γιώργο τον Καμίνη, αλλά και μια πληθώρα στελεχών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικότατο και θα είμαστε και ευχάριστη έκπληξη των ευρωεκλογών. Ναι. Οι ευρωεκλογές για εσάς σημαίνουν ενδεχομένως και το πρόκριμα, αν θέλετε, για το χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Έχει να κάνει με το αποτέλεσμα ή βλέπετε ότι θα είναι ανεξάρτητο, γιατί όπως είπατε είναι τελείως διαφορετικές οι εκλογές και το σκεπτικό του ψηφοφόρου? Το σκεπτικό του ψηφοφόρου είναι πιο χαλαρό. Αλλά σίγουρα, και σας το υπογράφω και σήμερα, ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα διαδραματίσει τεράστιο ρόλο για την επόμενη μέρα. Γι' αυτό και εμείς έχουμε δώσει τεράστιο βάρος σε αυτή την εκλογική διαδικασία και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Δεν μου λέτε τώρα πόσο καιρό θέλετε ακόμα για την πλήρη ανάκαμψη, αν θέλετε, του ΠΑΣΟΚ? Θεωρώ ότι. Κάνετε 4 χρόνια ακόμα? Όχι. Θεωρώ ότι οι ευρωεκλογές είναι ορόσημο. Είναι ορόσημο. Θα υπάρχουν. Λέω να φτάσετε να είστε το δεύτερο κόμμα, για παράδειγμα. Δηλαδή να πάρετε πίσω αυτούς που σας πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πάρουμε, ναι, όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε, για να το κάνουμε και να γίνει αυτό, θα πρέπει να εκφράσουμε για μένα όλους τους μη προνομικούς. Κάτι το οποίο το κάναμε στο παρελθόν. Αυτό θα γίνει βήμα-βήμα. Όχι λέγοντας ψέματα στον κόσμο. Γιατί σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τα πράγματα που υποσχέθηκε το ΠΑΣΟΚ το 1981. Βήμα-βήμα θα ξανακερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη του κόσμου, θα τους επαναφέρουμε και πάλι στη στάξη μας, θα φέρουμε και πάλι τον κόσμο να ψηφίσει, που αν δούμε και τα ποσοστά αποχής από τις εθνικές εκλογές, είναι τεράστια. Αυτός ο κόσμος, η πλειοψηφία του κατά την άποψή μου, βρισκόταν εντός του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι οι ευρωεκλογές και οι επόμενες εθνικές εκλογές θα είναι η απαρχή της ανατροπής του πολιτικού σκηνικού στη χώρα μας. Εσείς πότε βλέπετε να γίνονται οι εθνικές εκλογές? Τετραπλές δεν τις βλέπετε πλέον? Όχι, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Θεωρώ ότι οι εκλογές, με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, θα γίνουν μετά τις ευρωεκλογές, μετά τις αυτοδιοικητικές. Καλά, αυτό είναι. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Φθινόπωρο. Οπότε είναι. Έγινε τον Ιούνιο.
Μπορεί, με τον Αλέξη τον Τσίπρα όλα είναι πιθανά. Βασικά... Έτσι, μια στιγμή, έχουμε δεύτερο γύρο αρχές Ιουνίου, θα κάνει βουλευτικές τον Ιούνιο, είναι δυνατόν? Εγώ είμαι πεπισμένος ότι αν πάρει τις δημοσκοπήσεις και δει συντριβή στις ευρωεκλογές, μη θεωρείται και ένα πιθανό σενάριο την 3 Ιουνίου, τη δεύτερη Κυριακή, να έχουμε και τις εθνικές εκλογές μαζί με όλες. Μπαμπαμ. Και βέβαια. Και εμείς είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό και μου δίνεται και ευκαιρία και σήμερα να δώσω μια είδηση εδώ στο δελτίο σας, ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν και οι 8 από τους 12 βουλευτές στον νόμο Αχάιας για το κίνημα αλλαγής. Έτσι ώστε πάλι τους μισούς θα βγάλετε. Δεν είναι μισή. Τα δύο τρίτα. Δεν είναι μισή. Είναι τα δύο τρίτα. Ξεκάθαρα. Υπάρχει μια στρατηγική στον χώρο μας και για την επόμενη μέρα. Υπάρχουν θα είστε υποψήφιος. Εγώ δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής. Δεν θα είμαι. Είμαι υποψήφιος στο Δήμο της Πάτρας. Άρα θα ανακοινωθεί επισήμως και ο Γιώργος Παπανδρέου, μας λέει. Ναι, ναι. Εντάξει. Σας είπα πάντως για να καταλήξουμε και να βγάλουμε και τα συμπεράσματα από το συνέδριο ότι... Δεν μας δίνετε ολοκληρωμένη την είδηση. Πόσοι άλλοι θα ανακοινωθούν και ποιοι θα είναι? Δεν μπορώ. Θα το κάνει αυτό ο γραμματέας της νομαρχιακής του κοινωνικού. Ξέρετε κάποιος. Και εσείς τους γνωρίζετε. Είναι οι άνθρωποι. Ο Κατσικόπουλος θα είναι τελικά. Προφανώς ναι. Έχει δηλώσει άνθρωπος ότι θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του κοινωνικού. Θα είναι σίγουρα. Ναι. Ο Κατσικόπουλος. Ναι, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος. Ότι θα βρίσκεται μέσα στο ψηφοδέλτιο του κινήματος αλλαγής. Ναι. Νομίζω ότι υπήρχαν σενάριο ότι δεν θα είναι, γι' αυτό σας λέω. Θα είναι σίγουρα. Ναι, θα είναι. Ναι, το δηλώνεται ευθέως ή κατηγορηματικός. Ναι, θα είναι. Η μία είναι για την κυρία Αγγέλα Τριανταφύλου, η άλλη είναι για τον ψηφοδέλτιο και βέβαια και τρίτη για τον Κατσικόπουλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γιατί πραγματικά μας δώσατε και πολλές ειδήσεις, κύριε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Πάμε τώρα σε μια εικόνα απίστευτη που είχαμε εκεί στην περιοχή του Γαλαξιδίου, όχι με το σεισμό, αλλά πριν το